Διευθυντή του ΟΚΙΠΗ Λευκωσίας, τον κύριο Μάριο Λοΐζου. Είναι ο γιατρός που μας ενημερώνει καθημερινά για το ιατρικό κομμάτι των όσων συμβαίνουν σε αυτή τη μάχη με τον κορονοϊό. Γιατρέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε στην έκκλησή μου να είστε απόψε μαζί μας. Ξεκινάω λοιπόν ερωτώντας σας για το ιατρικό κομμάτι που όλες αυτές τις μέρες το παρακολουθούμε να δοκιμάζεται έντονα. Και σας ερωτώ, οι νοσοκομιακές μας μονάδες που χτυπιούνται με τον ένα ή με τον άλλο από τον ιό και τίθονται εκτός μάχης. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πράγματα που έπρεπε να κάνουμε και δεν τα κάναμε, γιατρέ, ή είναι στην νόρμα αυτής της επιδημίας και πάντως συμβαίνει αυτό και στις άλλες χώρες? Ναι, κύριε Τσούλη, συμβαίνει και αυτό στις άλλες χώρες. Εμάς σαν Κύπρος μας επιβάρυνε το γεγονός της Πάφου, όπου υπήρχε αυτός ο πυρήνας κρουσμάτων στο νοσοκομείο Πάφου από το πρώτο κρούσμα της Πάφου. Και αυτό αύξησε συστηματικά τους αριθμούς. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει παγκόσμια. Σημασία έχει τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Οι στόχοι είναι τρεις. Πρώτον, πρέπει να έχουμε όλο τον προστατευτικό εξοπλισμό για το προσωπικό μας. Δεύτερον, πρέπει να χρησιμοποιείται από το προσωπικό ο προστατευτικός εξοπλισμός. Και τρίτο, αυτό που λέμε και αφορά όλους τους εργασιακούς χώρους, πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις, ούτως ώστε όσο αυξάνονται τα κρούσματα στην κοινωνία, είναι πολύ πιθανό για τον ένα ή τον άλλο λόγο να έχουμε κάποιο κρούσμα θετικό σε άτομο των νοσοκομείων μας. Θα πρέπει όμως οι αποστάσεις να τηρούνται, ούτως ώστε οι στενές επαφές να είναι οι ελάχιστες δυνατές για να μην αδρανοποιείται το σύστημα. Αυτή την ώρα, μένω μόνο στο πρώτο από τα τρία που μου περιγράψατε. Αυτή την ώρα οι μαχητές της πρώτης γραμμής έχουν τον εξοπλισμό, τα όπλα που απαιτεί η μάχη αυτή, γιατρέ? Αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός υπάρχει. Όπως είπε πριν και ο Υπουργός και το άκουσα στο συζητήσεις σας, έρχεται όμως επιπλέον εξοπλισμός, ο οποίος θα μας προστατεύσει στα αυξημένα κρούσματα τα οποία ετοιμαζόμαστε να δεχθούμε τις επόμενες 2-3 κρίσιμες εβδομάδες. Είναι απαραίτητο να έρθει αυτός ο εξοπλισμός, διότι όσο περισσότεροι είναι οι νοσηλευόμενοι, τόσο περισσότερες είναι και οι ανάγκες του προσωπικού σε εξοπλισμό. Μάλιστα. Τώρα, αν εστιάσουμε τον φακό μας στον τρόπο, στην πορεία μάλλον των ασθενών μέσα στα νοσοκομεία, μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια συμπεράσματα? Τα πάμε καλά σε αυτή την μάχη? Έλεγα και χθες ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας. Θα μου πείτε, είναι μικρή η Κύπρος και αυτό ίσως να έχει ένα μεγεθυντικό φακό. Εν τούτης όμως αποτελεί ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ναι, κύριε Τσουρούλη, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι η θνητότητά μας είναι σαφέστατα κάτω από το μέσο όρο το παγκόσμιο, που είναι γύρω στο 5%. Και είναι στο 3% η δική μας η θνητότητα, και η θνησιμότητα ανά 100.000 κατοίκους, που είναι πολύ σημαντική, είναι 0,9, το οποίο είναι ένα καλό ποσοστό. Υπάρχουν βέβαια χώρες που έχουν καλύτερα ποσοστά, αλλά η Κύπρος είναι τουλάχιστον μέχρι το μέσο όρο, αν όχι πιο κάτω από το μέσο όρο. Εκείνο που ήθελα να πω, που είναι πολύ σημαντικό και έχει σημασία για τον τρόπο που παρέχεται η φροντίδα, ότι με βάση και τις στατιστικές που ανέφερε σήμερα ο κύριος Νικολόπουλος στην παρουσίαση του Υπουργείου Υγείας, τα ποσοστά των ασθενών μας όσον αφορά τους νοσηλευόμενους στη μονάδα εντατικής θεραπείας επί του συνόλου των νοσηλευομένων στα νοσοκομεία είναι πάλι γύρω στο 17%, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο συγκρινόμενο με το εξωτερικό, όπως επίσης και το συνολικό αριθμός, το συνολικό ποσοστό του συνολικά νοσούντες από την νόσο, που είναι γύρω στο 5% όσον αφορά αυτούς που εισάγονται στις εντατικές, πάλι είναι ένα πολύ ικανοποιητικό νούμερο. Άρα θεωρώ ότι πάμε καλά, μπορούμε να πάμε καλύτερα και θεωρώ ότι θα πάμε καλύτερα τις επόμενες μέρες, αρκεί να έχουμε τον χρόνο να προσαρμοστούν οι δυνατότητες των μονάδων εντατικής θεραπείας μας στον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων που πιθανά να έρχουν. Ναι, κάναμε πολλή κουβέντα σε αυτή εδώ τη γωνιά για την περιβόητη διαχείριση της καμπύλης. Με αυτά τα κρούσματα που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες, ακόμα η καμπύλη μας είναι διαχειρίσιμη και πάντως τα περιστατικά που μπαίνουν σε σχέση με αυτούς που βγαίνουν και τελικά περνούν αυτή τη δοκιμασία, μας δίνουν τη δυνατότητα να αντέχουμε ως σύστημα υγείας, γιατρέ? Μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα η επιβάρυνση των τελευταίων ημερών δεν ήταν αυτό που ούτε περιμέναμε ούτε θέλαμε. Εν τούτης όμως ακόμη η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη.
δεν επιτρέπεται να ξεφύγει περισσότερο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει αυτή η αύξηση των κρουσμάτων, η επιβάρυνση στα συστήματα υγείας θα έρθει σε 2 με 3 εβδομάδες. Αν συνεχίσει αυτή η αύξηση, τότε τα νούμερα που θα υποχρεωθούμε να υποδεχθούμε στα νοσοκομεία πιθανά να μας δυσκολέψουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και θέλουμε τα νούμερα να μείνουν χαμηλά, κύριε Τσούρλη. Και γι' αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς, καθημερινά, ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση είναι το μένω σπίτι, τίποτα άλλο. Το μένω σπίτι και αυτό όπως το τονίσατε και εσείς πριν στο δελτίο σας, στον εργασιακό χώρο να τηρούνται οι αποστάσεις. Εκεί είναι που δημιουργούνται τα προβλήματα. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε και κάτι τελευταίο, γιατί θα κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις μετά. Και για την χορήγηση τώρα φαρμάκου, τέθηκε στα χέρια σας και το πρωτόκολλο, αναφέρομαι βέβαια στην χλωροκίνη. Αυτή τώρα θα χορηγείται σε πρώιμα στάδια, θα χορηγείται στους πολύ βαριά ασθενούντες και τι ρόλο μπορεί να διαδραματίσει σε αυτή την καθημερινή μάχη που δίνεται με τον ιό? Μάλιστα. Λοιπόν, παρά το ότι δεν είμαι ειδικός λοιμοξιολόγος, ετούτοις μπορώ να σας απαντήσω. Οι κατευθυντήριες οδηγίες μιλάνε για την χορήγηση του φαρμάκου όχι στις εντελώς ήπιες μορφές, αλλά από τις ήπιες μορφές και τις ελαφρά, δηλαδή λίγο πιο πάνω στο επόμενο στάδιο. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται παγκόσμια. Οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί στην Κύπρο ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν στο εξωτερικό. Είναι όμως μια συζήτηση και μια δυναμική κατάσταση η οποία από στιγμή σε στιγμή μπορεί να αλλάξει. Γνωρίζω ότι υπάρχουν θειασότητες της έγκαιρης έναρξης της χορήγησης θεραπείας, αλλά προτιμώ για να είμαι ειλικρινής να αφήσω τους πιο ειδικούς από μένα να εκφραστούν σε αυτό το σημείο. Ναι, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Είναι το μόνο φάρμακο αυτή την ώρα που είναι στη διάθεσή σας? Γιατί λέχθηκε κατά κόρον και ένα άλλο που είχε την ίδια περίπου επιτυχία. Αναφέρομαι σε αυτό το Avagan. Το δοκίμασαν οι Άπωνες, το δοκίμασαν οι Κινέζοι, το δοκίμασαν οι Κορεάτες. Αυτό είναι στα υπόψη του Υπουργείου? Δεν είναι μόνο η χλωροκίνη. Υπάρχουν όλες οι εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των ασθενών στο εξωτερικό και περιέχονται σε κατευθυντήριες οδηγίες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες, υπάρχουν και στην Κύπρο. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τώρα, επιτρέψτε μου να πάμε κατευθείαν στην Αραδίπου για να συναντήσω.